Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η υγεία του 49χρονου Ελληνοκαναδού, ο οποίος δέχθηκε επίθεση πριν από μερικές ημέρες στο κέντρο του Ηρακλείου, ενώ βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του στο νησί για τις διακοπές τους. Όπως εξηγεί ο αναπληρωτής διοικητής του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, ο 49χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τα τραύματα στο πρόσωπό του. Εχθές υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, γιατί τα τραύματα ήταν όλα στο πρόσωπο. Στη Γνάθος, στην ερημική περιοχή και μετωπία περιοχή. Ήταν πολύ σοβαρή η κατάσταση σε αυτά τα σημεία. Η επέμβαση όμως κρίθηκε λίγαν επιτυχής και κατά την άποψη των γιατρών οι οποίοι έκαναν και τη χειρουργική αυτή επέμβαση, πιστεύουν ότι δεν θα χρειαστεί καμία συμπληρωματική ή άλλου είδους παρέμβαση, επέμβαση στους χώρους της εγχείρησης αυτής. Ο 49χρονος παραμένει στο νοσοκομείο και υπό τη συνεχή παρακολούθηση του προσωπικού του νοσηλευτικού ιδρύματος. Ο Ελληνοκαναδός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή, έχει αντιμετωπίσει ψύχρεμα το αποτρόπιο περιστατικό που βίωσε ο ίδιος και η οικογένειά του. Τον επισκέφθηκα από την πρώτη μέρα και στη συνέχεια μέχρι και χθες, άρα και σήμερα έχει επίσκεψη από προσωπικό του νοσοκομείου. Ήταν ένας άνθρωπος ψύχρεμος, δεν συζήτησε για το περιστατικό και το αντιμετώπιζε ψύχρεμα, κάτι που βοήθησε θα έλεγα και στην όλη του πορεία μέσα στο νοσοκομείο αλλά και στην επέμβαση που το έγινε στη συνέχεια. Στην πλευρά του 49χρονου βρίσκεται συνεχώς η οικογένειά του, η σύζυγος και τα δύο παιδιά του που έχουν σοκαριστεί από το συμβάν που βίωσαν τις ημέρες των διακοπών του στο νησί. Βεβαίως είχαν μεγάλη ανησυχία και οι σύζυγοι και τα παιδιά αλλά και οι συγγενείς που ήρθαν και βρισκόταν και βρίσκονται στο νοσοκομείο ακόμα. Οι γιατροί εξετάζουν την πορεία της υγείας του 49χρονου προκειμένου να κριθεί πότε θα μπορεί να λάβει εξιτήριο. Αυτό θα εκτιμηθεί από τον γιατρό που το έκανε την επέμβαση. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό δεν είναι θέμα. Είναι καθαρά θέμα της εκτίμησης που θα γίνουν τους θεράποντες γιατρούς. Την ίδια ώρα, δύο δράστες που φέρονται να επιτέθηκαν στην οικογένεια έχουν ταυτοποιηθεί και άλλοι δύο αναζητούνται.